Κύριε Δαπέργολα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Fox. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τώρα από πού να το πιάσουμε, τι να πω, ξέρω. Αλήθεια, ποια είναι η άποψή σας, γιατί εχθές φωταγωγήθηκε με την Ισραηλίτικη σημαία το κοινοβούλιο. Καλά, το έχουμε δει με σημαίες ΛΟΑΤΚΙ, το έχουμε δει με... σε λίγο θα το δούμε και με σημαία Πακιστάν. Τη σημαία της Αρμενίας που υπέστη όσα υπέστη πριν από λίγες ημέρες, για ακόμα μια φορά δεν την είδαμε στο κοινοβούλιο πάντως. Ακριβώς. Είδαμε και τη σημαία της Ουκρανίας. Βέβαια, είναι σωστό. Όπως, το θυμόμαστε όλοι. Φυσικά. Είμαστε πάντα σε μια. Κάποιοι πολιτικοί και συγκεκριμένα η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα πάντα σε επικίνδυνες περιπέτειες, παίρνοντας θέσεις τις οποίες δεν έπρεπε να πάρει. Όπως ακριβώς συνέβη και με την Ουκρανία, όπως ακριβώς συμβαίνει και τώρα, θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί και να μην εκτιθέμεθα έτσι. Χωρίς να, δεν θέλω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Κατανοητό. Σε χρονικό σημείο. Κατανοητό. Λοιπόν, έχουμε χαμπέμους, έτσι λέει, χαμπέμους πάπα, δεν λένε εκεί στο Βατικανό. Εμείς έχουμε καινούριο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Λευκός καπνός. Λευκός καπνός. Έπαιξε ένα θρίλερ εκεί πέρα, έγινε ένα θρίλερ. Μαθαίνω ότι ήθελαν κι άλλοι, έτσι, είχαν τα μάτια τους πάνω στον θόκο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Από Βέρεια μαθαίνω. Έγινε ένα λίγο Game of Thrones εκεί. Ναι, ακριβώς. Είχαμε ακόμα ένα επεισόδιο από Game of Thrones. Βέβαια, είναι θλιβερό, ξέρετε, να χρησιμοποιούμε τέτοιους όρους για εκλογή επισκόπων, δηλαδή πνευματικών ποιμένων που συνεχίζουν την αποστολική διαδοχή. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε, αφού οι ίδιοι το κάνουν έτσι και έτσι παίζεται το παιχνίδι, έτσι μιλάμε κι εμείς. Και ειδικά επί των ημερών του Ιερώνυμου, παίζεται σε πρωτοφανή έκταση έτσι, το παιχνίδι. Σας θυμίζω ότι μέσα στα 15 χρόνια της αρχιεπισκοπικής του ποιμαντορίας έχουν γίνει σχεδόν 60 εκλογές νέων επισκόπων. 60, δηλαδή έχει αλλάξει σχεδόν όλη η σύνθεση της Ιεράς Συνόδου. Και έχουν μπει άνθρωποι της απολύτου εμπιστοσύνης του. Δηλαδή δεν είναι τυχαία συνεπώς η επιρροή, ή μάλλον ποια επιρροή, ο ασφυκτικός έλεγχος που ασκεί πάνω στη Σύνοδο. Προχθές λοιπόν είδαμε ένα ακόμα επεισόδιο, όπως είπατε, με την εκλογή τριών νέων Μητροπολιτών, που τελικά μάλλον με ορισμό βέβαια ισοδυναμούσε, γιατί εκλέχτηκαν αυτοί που ξέραμε εξ αρχής ότι θα εκλεγούν. Άρα είναι παιδιά του, έτσι, ιεραρχικού σωλήνα του Ιερωνύμου, να το πω έτσι, αν υπάρχει αυτός ο όρος. Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια στη Θεσσαλονίκη, όπως είπατε, είχαμε ένα μικρό προσωρινό suspense. Γιατί επενέβη ο Βερίας και ήθελε και αυτός να συμπεριληφθεί στο τριπρόσωπο. Ναι. Έγινε ψηφοφορία. Αυτό απορρίφθηκε νομίζω αρκετά οριακά. Δηλαδή με ψήφους 41 προς 37. Όντως, οριακά. Οριακά. Και από τη στιγμή που απορρίφθηκε αυτό, αλλά και άλλοι ενεργοί Μητροπολίτες δεν έβαλαν υποψηφιότητα, μετά πια το τριπρόσωπο συγκροτήθηκε με τον Φιλόθεο Ρεών, που ήταν το φαβορί, και άλλους δύο τοπικούς αρχιμανδρίτες. Οπότε πλέον η εκλογή του Φιλοθέου, που είναι, θυμίζω, ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου και στενός συνεργάτης του Ιερώνυμου, ήταν πλέον περίπατος, έτσι, με σταλινικά ποσοστά. Άρα να μην... Άρα, ναι, εκεί ήταν περίπατος μετά, στον τυπρόσωπο. Ο δε Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεος, εδώ τώρα είναι το Game of Thrones, δεν διεκδίκησε με τη θέση, αλλά όπως το λέγαμε και την προηγούμενη φορά πάλι στην εκπομπή σας, πήρε ως αντάλλαγμα την εκλογή, δηλαδή τον ορισμό για να μην γελιόμαστε, με 61 ψήφους υπέρ του δικού του ευνοούμενου αρχιμανδρίτη, του Ειρηναίου, στη Μητρόπολη Φλόρινας. Δηλαδή σαν να λέμε τι έγινε, ο Αλεξανδρουπόλεος έπαιξε το παιχνίδι του Ιερώνυμου, βοήθησε στην παρέντηση του Ανθίμου, για να πάει μετά στη Θεσσαλονίκη ο ευνοούμενος του Ιερώνυμου, με αντάλλαγμα να πάει στη Φλόρινα ο ευνοούμενος του Αλεξανδρουπόλεως. Nice. Εγώ να πω τώρα κάτι, γιατί σας ακούω, τα περιγράφετε και το είπα ότι τα παρακολουθείτε πολύ στενά αυτά, αλλά πού να με πάρει τώρα, δηλαδή πραγματικά έχουμε μία Μητρόπολη εδώ της Θεσσαλονίκης τώρα έρχομαι έτσι, όπου ήταν ένας άνθιμος, ότι παλιότερα ήταν ο Παντελεήμονας, έτσι, τουλάχιστον εγώ αυτές τις δύο μορφές έτσι θυμάμαι, μαχητικοί, σεβάσμοι γέροντες, μίας αλφα ηλικίας, και τώρα ξαφνικά πηγαίνουμε σε έναν άνθρωπο που ήταν αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, παρατρεχάμενος, να το πω έτσι, του Ιερωνύμου, αυτό καταλαβαίνω, ο οποίος είναι και μικρός σε ηλικία, είναι συνομιλικός μου αν δεν κάνω λάθος, του 77 γεννηθείς. Μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα εμπνεύσει τέλος πάντων το πίμνιο της πόλης. Όχι κύριε Δαμιανίδη, αλλά αυτή είναι η λογική των πραγμάτων αυτά τα χρόνια. Δηλαδή βλέπετε ότι συνεχίζεται η στελέχωση της εκκλησιαστικής διοίκησης με ανθρώπους που είναι της πλήρης εμπιστοσύνης του αρχιεπισκόπου.
Και δεν είναι τυχαίο βέβαια το ότι ολοένα και περισσότερο η Ιερά Σύνοδος μεταβάλλεται σε άφωνο, άγευστο και άοσμο όργανο και θερέφωνό του. Και παίρνει και όλες αυτές τις αχαρακτήριζες αποφάσεις που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Από το κολυμπάρι και το ουκρανικό μέχρι την ψευτοπανδημία, τα εμβόλια, όλα αυτά. Ναι. Ξέρετε, δεν ήταν πάντα έτσι. Είπατε για τον, τον Σεβαστό Παντελεήμονα, ο οποίος ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική μορφή. Τον παλαιό Θεσσαλονίκης εννοώ. Ναι. Και παλαιότερα υπήρχαν και συναλλαγές, ξέρετε, και διαδρομιστές και συμφέροντα και παιχνίδια εξουσίας. Αλλά πλέον βλέπουμε μόνο τέτοια. Κάποτε είχαμε και μερικούς Μητροπολίτες έτσι με έντερα που λέμε και με πυγμή που αντιδρούσαν. Είχαμε και Αγίους Μητροπολίτες. Πλέον αυτό είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Τώρα έχουμε, μια που είπατε για σωλήνα, έχουμε μια κανονική φάμπρικα, το λέω με τα λόγου γνώσεως. Φάμπρικα μαζικής παραγωγής επισκοπικών κλόνων. Έτσι είναι μια στιγμή πολιτικάντικη διαδικασία που δεν έχει απάνω της τίποτα το πνευματικό, ούτε καν για τα προσχήματα. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα πού είναι σε όλα αυτά? Έλαντε. Πουθενά. Έλαντε. Και το ότι αυτό γίνεται ειδικά σε μια εποχή με αντιστρόπως ανάλογες απαιτήσεις, δηλαδή σε μια εποχή που οι επίσκοποι θα έπρεπε να φωνάζουν αντί να σιωπούν, προφανώς δεν είναι τυχαίο, έτσι. Τα πράγματα έχουν ξεκάθαρα μεθοδευτεί τα τελευταία χρόνια, ώστε να προκύψει μια πυθύνια ιεραρχία και παντελώς ανίκανη και παντελώς απρόθυμη επίσης να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αντιμετωπίσει τα σημεία των καιρών. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφέστατο και ξεκάθαρο. Άρα να μην περιμένουμε να δούμε οποιαδήποτε έτσι, τοποθέτηση προς την κατεύθυνση που θα περιμέναμε να δούμε από την ιεραρχία της Εκκλησίας τώρα στα κοντά για όλη αυτή την ιστορία που γίνεται με την τεκνοθεσία σε ομόφυλα ζευγάρια. Κύριε Δαπέργολα, τι πιστεύετε? Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Ακόμα και αν υπάρχουν κάποιοι που αντιδρούν, βλέπετε ότι η γενική εικόνα είναι εικόνα παραδοχής, σιωπής, αποδοχής, αφού είναι όλοι υπακούν ουσιαστικά στα κελέσματα του Αρχιεπισκόπου και τον συναυτό. Είπατε κάτι πριν και το κράτησα και το σημείωσα κιόλας. Ότι όταν ένας Μητροπολίτης γίνεται Μητροπολίτης, ουσιαστικά αυτό αποτελεί, είπατε, αποστολική διαδοχή. Αυτό είναι πολύ βασικό. Βρίσκεται εις τόπον και τύπων Χριστού κανονικά. Αλλά αυτό πλέον έχει καταντήσει κενό γράμμα, φοβάμαι. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι, το να βάλεις ένα Μητροπολίτη δεν είναι πήρα ένα γραμματέα και επειδή είναι καλός γραμματέας και ενδεχομένως είναι και κολλητός μου γραμματέας, τον έβαλα να τον κάνω Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ο Επίσκοπος είναι κάτι πολύ, πρέπει να είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αποστολική διαδοχή, το έχουμε καταλάβει. Ακριβώς. Και βέβαια το ίδιο ισχύει, ξέρετε, και με τους ιερείς. Ξέρετε πόσοι ιερείς έχουν πραγματικά κόλλημα ιεροσύνης. Κόλλημα ιεροσύνης. Αν δηλαδή εφαρμόζονταν οι ιεροί κανόνες, θα έπρεπε να καθαιρεθούν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες κληρικοί. Βέβαια. Αλλά δυστυχώς είμαστε σε τέτοια έκπτωση από τον καιρό που δεν είναι τυχαίο, επαναλαμβάνω, ότι ζούμε αυτήν τη στάση της ιεραρχίας και του κατώτερου κλήρου σε όλες αυτές τις προκλήσεις των καιρών, απέναντι στις οποίες στέκονται εντελώς ανάξια. Να πω και κάτι άλλο, μια που λέγαμε για το Game of Thrones. Ναι. Ξέρετε, υπάρχει αυτό με τη Φλόριντα. Ξέρετε, στη Φλόριντα ακούστηκε και κάτι ακόμα. Εκεί γράφτηκε σε μια εκκλησιαστική εφημερίδα ότι ο απελθόν Μητροπολίτης, ο Θεόκλητος, δεν είχε πραγματικά απέλθει. Ότι δηλαδή η παρέτησή του πήγε στην Αθήνα, ενώ εκείνος δήλωνε πως δεν είχε ιδέα. Αυτό το μεταφέρω τώρα χωρίς το υιοθετώ, αλλά γράφτηκε σε εκκλησιαστική εφημερίδα και δεν διαψεύστηκε. Τι λέτε? Δηλαδή τον παρετήσανε. Αυτό λέει αυτή η εφημερίδα. Καλά, και επίσης ανάλογη εκλογή ορισμό είχαμε και στην Παραμυθία, που επίσης με ψήφους 60 νομίζω, έγινε Μητροπολίτης μετά την αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου και ο Α γραμματέας της Ιεράς Συνόδου. Δηλαδή και οι τρεις που έγιναν είναι του αυτού κλίματος. Γι' αυτό σας λέω ότι σιγά σιγά η Σύνοδος αλώνεται και οι ελάχιστοι Μητροπολίτες που έχουν μείνει να λένε την αλήθεια γίνεται όλο και πιο λίγοι. Έχω έναν τον Επίσκοπο Κυθήρων. Έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Ναι. Άλλον δεν μπορώ να θυμηθώ. Ναι. Ναι. Πάντως, δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος τρόπος. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία τα κάνει ο Τζερόνιμο, τα κάνει, φαντάζομαι, συσσαγωγικά νομότυπα. Τώρα το νόμος στην Εκκλησία. Δηλαδή, βάσει κανόνα τα κάνει όλα αυτά τα μαγειρέματα. Αλλά, τι να πω τώρα.
Τους βλέπει και ο Θεός. Είναι αυτό το. Μας βλέπει, θα κρυθούμε στο τέλος από το μεγαλοδύναμο. Δεν τους ενδιαφέρει προφανώς. Τους ενδιαφέρει. Προφανώς δεν τους ενδιαφέρει, γιατί ενδιαφέρει, ότι η Εκκλησία έχει εκτροχιαστεί και πια δεν έχει και πολύ μεγάλη σχέση με τον Χριστό. Η ειδικούσα Εκκλησία, για να μην. Ναι, γιατί είμαι αφοριστικός. Βλέπουμε ότι. Εντάξει, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα, κύριε Δαπεργολά. Ούτε για τις αυτότητες, ούτε για τα ενδεχομένως τις νέες υποχρεωτικότητες που έχουμε μπροστά μας σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτές είναι για τα lockdown, τα κλιματικά, είτε ενδεχομένως για τις νέες πανδημίες μας λένε ότι θα έρθουν, ούτε για την τεκνοθεσία έχουμε να περιμένουμε κάτι. Τίποτα. Όλα εδώ υπάρχει ένα αλυσβερίσι μεταξύ ιεραρχίας Εκκλησίας και πολιτικής, το οποίο ουσιαστικά εκμηδενίζει την πίστη μας. Έτσι, το έχουμε πει και άλλες φορές στην εκπομπή σας ότι εδώ πέρα περιμένουμε όλα τα ανάποδα. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει σχέση με τον Χριστό, πλέον περιμένουμε τα ανάποδα από τη συγκεκριμένη ιεραρχία. Μάλιστα. Σε όλα τα θέματα. Και τα πνευματικά και τα κοινωνικά και τα πολιτικά, που ούτως ή άλλως είναι ένα πακέτο όλα αυτά. Δεν τα διαχωρίζουμε. Ναι. Έτσι. Και στο θέμα ακριβώς της ομοφιλοφιλίας, μπορεί να μην έχουμε σαφή καταδίκη, γιατί φυσικά θα σηκωθούν και οι πέτρες, ναι. Αλλά βλέπετε ότι σιγά σιγά διολυστέρουμε προς μια αποδοχή όλης της woke ατζέντα και όλης της νεοεποχήτικης γενικά ατζέντα και από την ιεραρχία. Δυστυχώς η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι είναι. Και να ξέρετε, επειδή ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με δανειζόμενη κινηματογραφικούς όρους, για τον Game of Thrones αναφέρομαι, θα την ολοκληρώσουμε και έτσι, να ξέρετε ότι αυτά που βλέπουμε τώρα με αυτές τις εκλογές των νέων επισκόπων είναι τα πρώτα επεισόδια στη σεζόν, διότι έρχονται και άλλα επεισόδια και ένα από τα επεισόδια που εκεί να δείτε τι ραδιουργία εκτιλήσετε είναι και η διαδοχή του Ιερώνυμου, γιατί και εκεί υπάρχει πλούσιο σενάριο, κύριε Δαπεργολά. Βεβαίως, βεβαίως. Θα το δούμε και αυτό. Υπάρχουν πολλά σενάρια για την διαδοχή του εδώ και χρόνια. Βέβαια, αυτά, ξέρετε, επιδέχονται διάφορες αξομοιώσεις κατά καιρούς, mm-hmm. σχετικά με το ποιος θα πάρει το χρήσμα και από την πρεσβεία. Ναι. Ξέρετε ποια πρεσβεία. Βέβαια, βέβαια. Αυτή που διοικεί το αστείο ελλαδικό προτεκτοράτου εδώ και 75 χρόνια. Χτες μιλούσαμε με την Κατερίνα Τιμουτσάτσο από ΗΠΑ και μου έλεγε ότι η Ελλάδα λέγαμε ότι είναι η 51η. Τελικά μετά την. Πώς τη λένε, μετά το. Την Αρμενία θα είναι η 52η. Ακριβώς. Κάπως έτσι ισχύει αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δαπέργολα, θερμά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Γεια σας.